Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Εμείς η δουλειά μας είναι αποκλειστικά για να τους πάμε προς το παρακάτω. Κυρία, αποχωρείτε. Με όπλα την καταλήψη και την απεργία όπλικα του αγώνα. Πέφτια μας το 73 λήψεις τα τριγωνά. Μια φωτογραφία σου ήρθε και σε μένα. Μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα. Απ' αυτές που κράταν οι φοιτητές, απ' αυτές που ξεσκίζει ο χαπιές, απ' αυτές που κρεμάν οι φοιτητές στην καρδιά τους. Τσε Γκεβάρα, Τσε Γκεβάρα, Τσε Γκεβάρα. Σε το παράθυρο σφράγισε τις πόρτες. Τρέμω για τον άνθρωπο με τις μπότες. Τι ζητά και στους ίσκιους περπατά. Τι ζητά και το σπίτι μας κοιτά. Τι ζητά και για σένα ερωτά κάθε βράδυ. Che Guevara, Che Guevara, Che Che Guevara. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή on camera. Μπροστά από τις κάμερες και για αυτή την 5η, 13 του Νοέμβρη, μήνα των επαναστάσεων έχω πει από την αρχή του μήνα. Ζωντανά όπως πάντα από τα πλατό του Σύρος στη Βιέννα. Ποτέ δεν είχα φανταστεί, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα είχα την ευκαιρία να ξαναζώ ημέρες της δεκαετίας του 70, 1973. Ξεκίνησα την απόψινή μας εκπομπή γιατί θεωρώ
θεωρώ υποχρέωση να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή τη σκέψη όταν ήμουν νεαρός στην ηλικία τότε, την δεκαετία του 70, που έζησα όπως και πολλοί άλλοι που τυχόν μας παρακολουθείτε σε αυτή εδώ τη σημερινή εκπομπή, μιας και ξεκίνησε τώρα, ότι θα ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Θα σας πάω πολλά χρόνια πίσω, στη δεκαετία του 70 λοιπόν, που η υποτιθέμενη ελληνική δημοκρατία δεν υπήρχε βέβαια, υπήρχε η Χούντα. Αλλά αυτή η Χούντα, όπως τουλάχιστον είχε την ευθύνη της υποτιθέμενης διακυβέρνησης, τελικά ένα καφενείο έχουμε καταντήσει, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι εμείς οι πολίτες, γιατί έχουμε τεράστια ευθύνη. Τα ΜΑΤ χθες το βράδυ ξημέρωμα σημερινής μέρας έκαναν ντου, έκαναν κατάληψη σε νομική και ΑΣΟΕ. Μπήκαν σε δύο πανεπιστημιακούς χώρους και κατέλαβαν οι αστυνομικοί τα δύο αυτά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σήμερα είχαμε μεγάλη ένταση έξω από τη νομική, όταν η αστυνομία με δηλώσεις των φοιτητών ανέτια επιτέθηκε σε φοιτητές που προσπάθησαν να προσεγγίσουν, όπως λέει το ρεπορτάζ, το αποκλεισμένο από δυνάμεις των δυνάμεων καταστολής πανεπιστήμιό τους. Τι το πιο απλό δηλαδή, οι φοιτητές να πάνε στους πανεπιστημιακούς χώρους. Γι' αυτό σας λέω, θα σας πάω πίσω στη δεκαετία του 70 λοιπόν, γιατί θα πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα εμάς τους μεγαλύτερους αυτές οι καταστάσεις, ιδιαίτερα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε υπερθετικό βαθμό θα έλεγα, και να αναρωτηθούμε τελικά τι έχουμε καταφέρει. Για ποια ελληνική δημοκρατία μιλούμε. Από την χθεσινή αυτή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, με εντολή βέβαια των Βρετανικών αρχών, έτσι από ό,τι τουλάχιστον γράφει το ρεπορτάζ, έγινε η συγκεκριμένη κατάληψη των συγκεκριμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με σκοπό βέβαια να κατατρομοκρατήσουν τους φοιτητές, τους σημερινούς φοιτητές, και βέβαια εν όψη και της επικείμενης ημέρας εορτασμού του Πολυτεχνείου, που ως γνωστόν 17 του Νοέμβρη, την ερχόμενη Δευτέρα, θα έχουμε τον εορτασμό. Από τον φόβο λοιπόν τυχόν κάποιων εγκεφάλων, θα έλεγα, στην ελληνική κυβέρνηση, επέτρεψαν την κατάληψη της νομικής και της ανωτάτης εμπορικής σχολής Αθηνών, για να βρίσκονται οι αστυνομικοί μέσα, για να μην προβούν σε ενέργειες, όπως λένε και καταγγέλουν οι κατασταλτικές δυνάμεις, οι φοιτητές, να καταλάβουν τους χώρους και να έχουμε καταλήψεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, φοβούμενοι, επαναλαμβάνω, τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Βέβαια, ενέργειες τέτοιες διχάζουν, θα έλεγα, την ελληνική κοινωνία, φαρμάκι διχασμού. Είχαμε και μια κοινοβουλευτική, θα έλεγα, αναφορά του θέματος. Έχω ετοιμάσει και ένα μικρό σχετικό βίντεο με το συγκεκριμένο θέμα της κατάληψης των συγκεκριμένων πανεπιστημιακών χώρων. Έχω αποσπάσματα από την παρέμβαση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σταύρου Κοντονή, ο οποίος τα λέει ξεκάθαρα. Μιλάει για μια κοινοβουλευτική δικτακτορία του 1973, την οποία την επαναφέρουμε σήμερα. Και βέβαια τέτοια ζητήματα, τέτοια φαινόμενα, τα οποία ξεκίνησαν ή δειλά-δειλά εμφανίζονται και σε άλλους χώρους της ελληνικής επικράτειας, δεν θέλω να σταθώ σε εμάς εδώ, έτσι, για να μην το πάω και το συσχετίσω, αλλά καλό και πρέπον θα είναι στις μνήμες μας να ξαναφέρουμε αυτές τις δύσκολες τότε εποχές της δεκαετίας του 70 με τη Χούντα και με την κατάλυση πολλών ελευθεριών, δημοκρατικών ελευθεριών του ελληνικού λαού. Θα μου πείτε, υπάρχουν νόμοι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται και να τους σεβόμαστε. Φυσικά και πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους, αλλά πολλές φορές συμβαίνει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το έργο των εκπροσώπων μας, του νομοθετικού έτσι έργου και
υπηρεσίας που προσφέρουν οι Έλληνες βουλευτές, να γίνονται τροπολογίες περίεργες, να έχουμε πολλά νομοθετικά διατάγματα τα οποία κάνουν νόμους στη συνέχεια έξω από το ναό της δημοκρατίας και, εν πάση περιπτώσει, δεν φημίζεται η τήρηση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων τόσο πολύ ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια και η κατάλυση αυτών των ελευθεριών σιγά σιγά, τμηματικά θα έλεγα, πάει περίπατο. Και βέβαια υπάρχει χαλαρή αντίδραση από την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Η χαλαρή αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας. Τα αντανακλαστικά μας, θα έλεγα, δεν είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να φανούν σε αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται τέτοιες καταστάσεις και παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα. Ξεκίνησα με ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι αυτό ακριβώς το οποίο πραγματοποιείται ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα της χώρας μας και θα επιφέρει, θα έλεγα, πολλές αναταράξεις στην συνέχεια. Αν είναι έτοιμο το κοντρόλ, να περάσουμε να παρακολουθήσουμε και την κοινοβουλευτική αυτή παρέμβαση για το συγκεκριμένο γεγονός που πραγματοποιήθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Κοντονή, και επαναερχόμαστε για να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα Πέμπτη, την εκπομπή μας μπροστά από τις κάμερες, 13 του Νοέμβρη του 2014. Να βάλει τα ΜΑΤ στο κτίριο της νομικής να επιτεθούν σε φοιτητές οι οποίοι είτε προσέρχονταν να παρακολουθήσουν μαθήματα στη σχολή τους, είτε εφαρμόζοντας αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων προσήλθαν στη σχολή για να εφαρμόσουν τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Η δημοκρατία, κύριοι της κυβέρνησης, έχει θέση στα πανεπιστήμια για σας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι και τα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων έχουν λόγο και μπορούν να αποφασίζουν. Και το κάνετε αυτές τις μέρες που έρχεται ο εορτασμός του Πολυτεχνείου, ακριβώς γιατί γνωρίζετε καλά ότι το φοιτητικό κίνημα και οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι. Και δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι όχι μόνο στην τακτική της βίας την οποία θέλετε να εφαρμόσετε στα πανεπιστήμια, δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι σε αυτό που είναι ο στόχος σας, η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φοιτητικό κίνημα και οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν δώσει δείγματα γραφής σε αυτή την κοινωνία με την ανιδιοτέλειά τους, το ρομπαντισμό τους και την αγωνιστικότητά τους. Αυτά θα τα βρίσκει μπροστά της κάθε εξουσία που φαλκιδεύει τα λαϊκά συμφέροντα και τα συμφέροντα του φοιτητικού κόσμου. Η πανεπιστημιακή κοινότητα θα δώσει απαντήσεις και θα τις δώσει σε όλα τα επίπεδα. Μην νομίζετε ότι με τα ΜΑΤ θα τρομοκρατήσετε τους φοιτητές και μην νομίζετε ότι θα καταστήλετε το φοιτητικό κίνημα. Η απάντηση θα είναι ίδια, όπως ήταν στο Πολυτεχνείο, όπως ήταν στον 815, όπως ήταν στον Κοντογιανόπουλο, όπως ήταν στη Διαμαντοπούλου. Το φοιτητικό κίνημα είναι εδώ και παλεύει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε σήμερα για άλλη μια φορά το λόγο του διχασμού. Τους κακούς Έλληνες σήμερα αντικατέστησαν οι σωστοί φοιτητές. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης. Επειδή δεν μπορεί αλλιώς να πολιτευτεί και να αντιπαρατεθεί με τους πολιτικούς τους ανταγωνιστές, προσπαθεί να ρίξει το δηλητήριο και το φαρμάκι του διχασμού. Αυτό έχετε να προσφέρετε και τίποτα άλλο. Όσον αφορά το νομοσχέδιο, ήταν ατυχέστατη η έμπνευσή σας, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης. Ακούσατε και την παρέμβαση του βουλευτή σήμερα.
Να σας πω βέβαια ότι είχαμε και τις μαθητικές κινητοποιήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε και μια εκπομπή που μια μικρή μαθήτρια είπε στην εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη, «Ναι, έχουμε χούντα», είπε η Ιωάννα και τους έστειλε αδιάβαστους όλους. Από μια μικρή μαθήτρια στην ηλικία, αλλά στη σκέψη και στην αγωνιστικότητα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μας βγάζει ασπροπρόσωπους όλους εμάς που καθόμαστε στους καναπέδες μας. «Ναι, έχουμε χούντα», είπε σε όλους αυτούς οι οποίοι ήταν μαζεμένοι. Ήταν και ο Άδωνης εκεί, ο πρώην φίλος μου. Γιατί με όλες τις πολιτικές τις οποίες εφήμωσε και υπηρέτησε, τον έχω διαγράψει εγώ βέβαια και το ξέρει. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον εκπρόσωπο των μικρομολογιούχων για την εβδομαδιαία μας ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Τσολιά. Καλησπέρα κύριε Στογγύλη, καλησπέρα στη Σύρο, στο Αιγαίο, σε όλες τις Κυκλάδες και σε όλους όσους μας ακούνε. Ελπίζω κύριε Τσολιά να έχει αποκατασταθεί και η ζημιά που είχαμε στο ίντερνετ. Έχουμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα να πούμε βέβαια και στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι οι μισοί ψηφιακοί αναμεταδότες ήδη είναι κλειστοί από τις θεομηνίες και από τις συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες διακοπές της περιβόητης ΔΕΗ. Να πούμε ότι τα προβλήματα τα τεχνικά τα οποία αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται, όσο και το ίντερνετ, όσο και οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι off. Θέλω να σας πω ότι αυτή η χώρα τελικά εν έτη 2014 όλο ερείπια και πραγματικά αναρωτιέμαι, ο Πρωθυπουργός όταν κάνει εξαγγελίες επικοινωνεί με τη χώρα του να δει σε ποια κατάσταση τραγική βρίσκονται και οι υπηρεσίες του και οι τρόποι που λειτουργούν τα υπουργεία του και γενικά όλοι αυτοί οι υπουργοί ξέρουν τι συμβαίνει. Τι θέλουν σε αυτή τη χώρα, να ακούγεται μόνο το Μέγκα και να ακούγονται αυτά που θέλουν αυτοί? Αυτός είναι ο σκοπός τους, αυτό το ξέρουμε, το έχουμε πει και το έχουμε σχολιάσει. Φαντάζομαι παίζει το ίντερνετ στη Θεσσαλονίκη, έτσι? Ναι, παίζει. Παίζει, μπορούμε και το βλέπουμε. Θέλω να πω στον κόσμο ότι αυτό το κανάλι, το Σύρος TV πρέπει ο κόσμος να το στηρίξει και να το αγκαλιάσει, γιατί ξέρω και τα προβλήματα που είχατε με τα μηχανήματα και με όλα αυτά τις ζημιές που έχετε υποστεί. Αυτό το κανάλι είναι η φωνή του λαού, είναι η φωνή των ομολογιούχων. Για μας αυτό το τρίμηνο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αποδείξαμε ότι δυστυχώς εν έτη 2014 στην Ελλάδα δεν υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλοι οι βουλευτές, 145 φανερά, 153 κρυφά, θέλουν να λυθεί το πρόβλημα των ομολογιούχων. Και ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο που συμπληρώνουν τους 300 κάνουν πως δεν ακούνε τίποτα. Αυτοί, ο ένας που μας έβαλε μέσα σε αυτή τη λέλαπα και μας έκλειψε από τα μείωση 15.000 οικογενειών και ο Πρωθυπουργός της χώρας που ενώ υποσχέθηκε δεν έγινε τίποτα. Ο ψεύτης και ο κλέφτης όπως λέει το πανό. Εγώ έχω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που πήραν θέση υπέρ μας, ανεξαρτήτως. Δυστυχώς από το Πασόκ δεν βρέθηκε ούτε ένας μόνο με το ζόρι κάτι είπε, αλλά δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτή την πρωτοβουλία που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ και να επενέσω δημόσια την κυρία Βαλαδάνη, η οποία με έναν λόγο καταπληκτικό ποτάμι τους έβαλε στη θέση τους όταν μίλησε χθες. Και αναφέρθηκε, τους είπε κάτι πολύ παλικαρίσιο, εδώ και τώρα, πριν τις εκλογές, δώστε λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε μπροστά, τον ακολούθησαν όλα τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλα αναξαιρέτως, και αυτό το πράγμα που έχει γίνει είναι κάτι πρωτοφανές στα κοινοβουλευτικά δεδομένα. Όλοι να κατεβάζουν τροπολογίες για μια κοινωνική ομάδα. Η κυβέρνηση που έχει υποσχεθεί να κάθει να τις βλέπει και να μην κάνει τίποτα. Και να λέει τις συνδυσμένες δικαιολογίες. Λοιπόν, δεν έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και η δημοκρατία πλέον σε αυτή τη χώρα είναι είδος πολυτελείας. Αν το κοριτσάκι είπε και τους αποστόμωσε ότι έχουμε χούντα, εμείς οι ομολογιούχοι που δίνουμε το παράδειγμα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, δεν σταματάμε τον αγώνα μας. Ο Άγαστος Σταμάτης, εκεί στη Σύρο, έστειλε σκισμένο το ψήφισμα στον Πρωθυπουργό της χώρας. Γιατί οι υποσχέσεις του είναι ψεύτικες. Και σε ψεύτικες υποσχέσεις δίνουμε σκισμένα και στέλνουμε σκισμένα ψηφίσματα στο Μαξίμου. Αυτά έχω να πω και έχω να πω στους ομολογιούχους πως πρέπει να είναι όλοι περήφανοι γιατί έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μας στηρίζουν και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει ο καιρός που αυτοί θα φύγουν, αυτοί που μας κυβερνάνε τώρα που μας κρατήσαν έτσι και οι ομολογιούχοι θα είναι η κοινωνική ομάδα που θα βγάλουν την επόμενη κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και ο τόπος αυτός θα ξεκαθαρίσει. Και θέλω να σας πω και να προσθέσω κύριε Τσολιά ότι το σύστημα της αρπαχτής και της συναλλαγής, τα κοράκια της διαπλοκής, για να τα ακούει ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και η υπέδειξη αυτού και οι μεγαλοπαράγοντες της δημόσιας ζωής
που θησάβρισαν τόσες δεκαετίες από τις προμήθειες και τα δημόσια έργα, τρέμουν στην κυριολεξία. Αυτό οφείλω να το καταθέσω και σε εσάς, αλλά να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, γιατί γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε απόσταση πλέον αναπνοής από τη φυλακή, από τα κάγκελα της φυλακής. Κατόπιν βέβαια των παραπομπών που θα ακολουθήσουν. Να το πω, γιατί κάποιοι έχουν την αίσθηση ότι θα γίνει πάλι και η συνέχεια των επόμενων ετών η κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Όχι, κύριε Τσολιά, δεν θα υπάρχουν κολυμπήθρες του Σιλοάμ. Και αυτοί οι οποίοι θα φτάσουν σε σημεία να τρομοκρατήσουν ή να διχάσουν τον ελληνικό λαό, αυτά τα σενάρια τα οποία εξυφαίνονται από τα εξαπτέρυγα, θα έλεγα, των κυβερνητικών επικεφαλής, καλό και πρέπει θα είναι να τα κρατήσουν στα μπαούλα τους, να μην τα φανερώσουν στον ελληνικό λαό, γιατί θα έχουμε πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το ζήτημα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό και γι' αυτό έκανα και αυτή την μικρή παρατήρηση, έτσι στην συνομιλία που είχαμε με εσάς από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Τσολιά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τσολιά. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν θα έχουμε μάλλον εκπομπή την επόμενη Πέμπτη, γιατί θα είμαι σε ιερό τόπο και αν προλάβω, πραγματικά θα την κάνω την εκπομπή την επόμενη Πέμπτη. Κάπως είναι δύσκολο να το υποσχεθώ από αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε έτσι σε ανοιχτή συνομιλία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να σας πω κάτι πριν κλείσω. Είπατε προηγουμένως μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η Καθημερινή, και το λέω πρώτη φορά αυτό δημοσίως, στο δημοσίευμά της την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ όλος ο κόσμος μιλούσε για τις τροπολογίες που είχε κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για τους μικρομολογιούχους, βγήκε στη στήλη ο Δίχτης και εξέφρασε την άποψη πως δεν πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα στους ομολογιούχους φυσικά πρόσωπα, διότι έτσι θα ζητήσουν ανάλογη μεταχείριση και οι μεγάλοι, τα hedge funds, και θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Λοιπόν, βλέπουμε, μου δώσετε εσείς την πάσα αυτή τη στιγμή και το θυμήθηκα και το λέω αυτή τη στιγμή έτσι εφθασώς. Τη στιγμή που όλη η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει πρωτοστάτης και δίνουν λύσεις στη μεγάλη αυτή κοινωνική ομάδα, βγαίνουν κάποιοι κατευθυνόμενοι κονδυλοφόροι, τσιράκια της κυβέρνησης, και προσπαθούν να δώσουν άλοθη στη Νέα Δημοκρατία, στον Πρωθυπουργό και στο Βενιζέλο για την απάθειά τους στο δικό μας θέμα. Λοιπόν, αυτό είναι ντροπή. Τους απαντήσαμε φυσικά και η απάντηση είναι μία. Εμείς θέλουμε τα χρήματά μας στην τιμή κτήσης των ομολόγων μας. Όλοι αυτοί οι κερδοσκόποι έχουν πάρει τα ομόλογα πολύ χαμηλότερα, έτσι ώστε οποιαδήποτε διεκδίκηση κάνουν από το ελληνικό δημόσιο δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα, γιατί τα ομόλογα που πήραν πίσω είναι πολύ περισσότερα από τα χρήματα που είχαν δώσει στα αρχικά για να τα αγοράσουν. Οι μόνοι θυγμένοι που πληρώσαμε με τις αποταμιεύσεις μια ζωή στα ομόλογα είναι οι ομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα. Όλοι οι άλλες. Και τα ασφαλιστικά. Να προσθέσω. Και τα έχουν πάρει σε βάρος του ελληνικού κράτους. Να προσθέσω και εγώ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Και τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, για να μην το ξεχνούμε και αυτό. Και τα ασφαλιστικά ταμεία. Άλλωστε, εμείς είμαστε θυγμένοι διπλά, γιατί είμαστε και ασφαλισμένοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Και βέβαια βγήκε μετά η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, έβγαλαν κάποιες τροπολογίες, νομοθετήματα, και φυσικά είναι στο απειρόβλητο αυτοί όλοι οι υπεύθυνοι οι οποίοι οδήγησαν τις διοικήσεις για να χάσουν τα χρήματά τους στα ασφαλιστικά ταμεία. Να το τονίσω με αυτό. Δεν τα ψήφισα εγώ βέβαια. Τα ψήφισαν οι εκπρόσωποι μας δια των συγκεκριμένων κομμάτων που βρίσκονται στην σημερινή δικοματική κυβέρνηση. Και αν μιλάνε οι κύριοι για discrimination, όπως βγαίνουν μερικά παπαγαλάκια όταν θέλουν να μιλήσουν για τους μικρομολογιούχους και να επιβαθύνουν το θέμα, αν μίλησε σήμερα ο κ. Αθανασίου, Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι έμεσα πλην σαφώς ότι μπορεί να υπάρξει θέμα discrimination, ας μας πει πώς είναι δυνατόν να υπάρχει διάκριση, όπως το λένε στα αγγλικά discrimination, για 1 δισεκατομμύριο ευρώ, που για αυτό το ποσό καταστρέψανε 15.000 οικογένειες, και δεν υπάρχει discrimination για τα 56 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν πάρει τράπεζες, που τους έχουν δώσει αναβαλλόμενο φόρο και βγάζουν όλη τη ζημιά και τη χασούρα από το PSI σε βάρος του ελληνικού λαού. Και να προσθέσω, μια και αναφερθήκατε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί καλά του τα είπε η Ραχίλη Μακρύ μέσα στη Βουλή, απευθυνόμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, και διάβαζε ένα δημοσίευμα, το δημοσίευμα της Παδόρας. Μια αποστροφή θα πω έτσι για να μην κουράσουμε κιόλας. Απευθυνόμενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης μέσα στην Ελληνική Βουλή. Ότι έχετε έφεση και στη μορφοποίηση του νομικού πλαισίου της χώρας για την εξυπηρέτηση των πολιτικών σας φίλων. Τι χειρότερο για έναν υπουργό να τα πει
συνάδελφός του μέσα στην Ελληνική Βουλή. Γιατί έτσι είναι η αλήθεια. Αυτή είναι. Έχετε έφεση και στη μορφοποίηση του νομικού πλαισίου της χώρας για την εξυπηρέτηση των πολιτικών σας φίλων. Γι' αυτό σας είπα, είναι σε απόσταση αναπνοής κάποιοι πλέον σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τα κάγκελα της φυλακής. Όχι, δεν αναφέρομαι στον Υπουργό. Αλλού αναφέρομαι εγώ. Έτσι. Ακούνε όλοι. Όλοι ακούνε, τίποτα δεν πάει χαμένο. Κανένας δεν ξεχνά και τίποτα δεν ξεχνιέται. Οι ομολογιούχοι θα είναι στην πρώτη γραμμή και θα βγάλουν την επόμενη κυβέρνηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια κύριε Τσολιά. Σας ευχαριστώ για την... Εμείς σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνατε. Να είστε καλά. Προσοχή σε αυτό το κανάλι. Όσοι μας ακούνε, προσοχή σε αυτό το κανάλι. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Αφού ακούσαμε λοιπόν και την παρέμβαση του κυρίου Τσολιά, κάθε εβδομάδα θα έχουμε κάτι καινούριο, γιατί εμείς το θέμα το κρατάμε στην επικαιρότητα. Όχι εργολαβικά. Μην πηγαίνει το μυαλό σας εκεί. Δεν έχουν καμία σχέση μακριά από εμάς αυτά. Σφοδρές κοινωνικές αντιδράσεις προκαλούν κυβερνητικά σχέδια τα οποία υπάρχουν και έχουν στόχο την πλήρη ισοπαίδωση του κοινωνικού συστήματος ασφάλισης με την εξατομίκευση των συντάξεων και των παροχών υγείας, κάτι βέβαια το οποίο προανήγγειλε και ο διοικητής του ΙΚΑ, ο γνωστός μας και στους Συριανούς εδώ, ο κύριος Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Βέβαια αυτές οι κοινωνικές αντιδράσεις που πήραν πολύ μεγάλη, θα έλεγα, δημοσιότητα, προσπάθησε η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της να πει ότι ο συγκεκριμένος διοικητής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Σπυρόπουλος, εξέφραζε προσωπικές θέσεις και απόψεις, αλλά για να σας βάλω σε έναν προβληματισμό, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η αλήθεια είναι αυτή ότι θα έχουμε πλήρη ισοπαίδωση του κοινωνικού συστήματος ασφάλισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πώς θα το επιτύχουν? Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ εύκολα. Απότερο στόχος της κυβέρνησης είναι η κατάργηση σε βάθος των επικουρικών ταμείων, των ταμείων πρόνοιας και εφάπαξ, μας λέει και μας πληροφορεί ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, που θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σε 1-2 λεπτά, από ό,τι με πληροφορεί το Control. Θα μας εξηγήσει λοιπόν ο κύριος Μητρόπουλος γιατί χαρακτήρισε απαράδεκτη τη νέα θεσμική αυτή παρέμβαση της κυβέρνησης, γιατί ο κύριος Ροβέρτος Σπυρόπουλος σε μια ομιλία του, σε μια ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, είπε και προσπάθησε να εξατομικεύσει τις συντάξεις και τις παροχές υγείας ανάλογα με τον αριθμό ενσύμων και ασφαλιστικών εισφορών που κάνουν οι πολίτες. Άρα λοιπόν πέταξε το δημόσιο σύστημα υγείας, οι παροχές κλπ. Είναι τελειωμένο. Άποψή μου, και την καταθέτω και δημόσια, και αν έχει το αντίθετο να μας πει ο μεγάλος υπουργός και βουλευτής του νομού των Κυκλάδων, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, πολύ ευχαρίστως να μας το εξηγήσει. Ένα είναι σίγουρο όμως, ότι και ο κύριος Βρούτσης, αλλά και όλοι αυτοί οι υπουργοί και γενικά όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι κυβερνούν αυτόν τον τόπο, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Εκτελούν εντολές της Τρόικας και γενικά όλων των αφεντικών σε εισαγωγικά, που τους δίνουν τις κατευθύνσεις πώς θα πρέπει να διοικηθεί ο υποδουλωμένος λαός, ο ελληνικός λαός που είμαστε εμείς. Και αυτοί όλοι κάνουν τους υπουργούς, κάνουν τους πρωθυπουργούς, κάνουν ότι κυβερνούν. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα και βγάλατε και ένα συμπερασματάκι πολύ απλό με τις παροδίες που είδαμε, που είδαν το φως της δημοσιότητας. Τώρα αυτό το τελευταίο 48ωρο. Με τις περιβόητες 100 δόσεις που άδειασαν την κυρία Γενική Γραμματέα των Εσόδων, που ο κύριος Χαρδούβελης άλλα είπε, άλλα εννοούσε και άλλα του επέβαλαν, φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, ότι εξαιρώντας τον έμφυα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για τις περιβόητες 100 δόσεις, λες και ο Πρωθυπουργός ποντάρει και στηρίζει την ανάπτυξη στις 100 δόσεις. Αυτά μας λέει ο Πρωθυπουργός. Κάπου είχα σημειώσει βέβαια τι είπε και τι έλεγε, γιατί αλήθεια πραγματικά έτσι είναι τόσα πολλά, τρέχουν τόσο γοργά τα ζητήματα που πραγματικά είναι κανείς να απορεί με τον τρόπο και με το θράσος αυτών των πολιτικών ανδρών και γυναικών
που εξτομίζουν ό,τι εξτομίζουν. Αντώνη Σαμαράς, πρωθυπουργός της χώρας. Διανύουμε τα τελευταία χιλιόμετρα μιας επίπονης προσπάθειας. Και ρωτώ εγώ τον πρωθυπουργό, ποια είναι τα τελευταία χιλιόμετρα, κύριε πρωθυπουργέ, κύριε Αντώνη Σαμαρά, κύριε υπεύθυνε αυτής της πολιτικής που εφαρμόζεται από το 12, συνεχίζοντας τους προηγούμενους και παίρνοντας τη σκυτάλη, ενώ στο Ζάπιο και στα Ζάπια λέγατε άλλα, κύριε πρωθυπουργέ. Ένφια και φόρος εισοδήματος εξαιρούνται των 100 δόσεων. Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση των ιδιωτικών χρεών που έγινε ποτέ. Αυτό το λέει ο πρωθυπουργός. Εγώ έρχομαι και λέω, ο ένφια και ο φόρος εισοδήματος εξαιρούνται των 100 δόσεων. Γιατί τους τράβησε τα αυτή η Τρόικα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Αντώνη Σαμαρά. Πάλι σας άδειασαν, να το πω στην καθομιλουμένη, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορείτε να κάνετε πολιτικό βήμα ή να εφαρμόσετε πολιτική τέτοια η οποία θα ανακουφίσει τους Έλληνες. Και εσείς πώς θεωρείτε δηλαδή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο των 100 δόσεων ότι είναι η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση των ιδιωτικών χρεών που έγινε ποτέ, κύριε Αντώνη Σαμαρά, κύριε Γιάννη Βρούτσι. Και εσείς πώς βλέπετε την ανάπτυξη και πώς βλέπετε ότι ασκείται πολιτική τέτοια η οποία ανακουφίζει τους Έλληνες. Και εγώ ρωτώ λοιπόν, πώς θα γίνει να είναι συνεπείς όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι που τους έχετε φτάσει τα χρέη από ό,τι καταγράφουν τα κοντέρ στο τάξης, μπείτε μέσα τα δείτε, αγγίζουν τα 92 δισεκατομμύρια χρέος των Ελλήνων πολιτών προς το ελληνικό δημόσιο, δίχως τις τράπεζες, δίχως τα ιδιωτικά χρέη δανείων ιδιωτικών επιχειρήσεων, δίχως τα καταναλωτικά και δίχως τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει οι άνθρωποι και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή με τα κόκκινα δάνεια όσον αφορά την πρώτη τους κατοικία. Είναι πολύ τρομακτικά τα θέματα και πρέπει και καλό θα είναι, κύριοι της ελληνικής κυβέρνησης, όπως και να λέγεστε, να ενσκύψετε σε αυτά τα πραγματικά προβλήματα και όχι ότι η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της χώρας ιδιωτικών χρεών έχει γίνει με αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο της ντροπής και το οποίο σας εξαιρεί με εντολή της Τρόικας, κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, τον έμφυα και το φόρο εισοδήματος, σας το εξαιρεί να μην το βάλετε μέσα, γιατί έτσι αποφασίζουν για να υπάρξει δικαιότερη, όπως λέτε, φορολογική δικαιοσύνη. Τα παραμύθια συνεχίζονται. Και πραγματικά, διανύοντας τα τελευταία χιλιόμετρα μιας επίπονης προσπάθειας, να σας πούμε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι κάντε τις εκλογές και αν είσαστε σε σωστό δρόμο, θα σε επιβραβεύσει ο ελληνικός λαός δια της ψήφου στην κάλπη. Ιδού η Ρόδος, ιδού η κάλπη, όπως είπε και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης ο Τσίπρας, πριν κάποιες ημέρες στην Πανεπιστημιούπολη. Αφού λοιπόν έχετε την διάθεση και έχετε και την συνταγή, όπως λέτε, για να μας βγάλετε από το τούνελ διανύοντας τα τελευταία χιλιόμετρα, τι κάνετε, κύριε Αντώνη Σαμαρά? Να βάλουμε μια ανατελεία όμως, να μας πει και να μας εξηγήσει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, αφού τον καλησπερίσω βέβαια. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Κύριε Μητρόπουλε. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα στις Κυκλάδες, στην όμορφη Σύρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Απότερος στόχος, λέει, της κυβέρνησης, κύριε καθηγητά, κύριε βουλευτά, είναι η κατάργηση σε βάθος των επικουρικών ταμείων, των ταμείων πρόνοιας και εφάπαξ. Και χαρακτηρίζεται σε κάποια συνέντευξή σας απαράδεκτη τη νέα θεσμική παρέμβαση της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του κυρίου Βρούτση, εδώ του ντόπιου βουλευτή μας, διότι όπως λέτε στο βάθος κρύβεται η πρόθεση της να καταργήσει τον δεύτερο πυλώνα του κεντρικού ασφαλιστικού συστήματος, που είναι φυσικά το σύστημα της επικούρησης και μιλάμε για τις επικουρικές συντάξεις. Ή δεν είναι έτσι? Έχετε δίκιο, είναι αυτό το email που απεκάλυψε προχθές και τα 19 προαπαιτούμενα που ανέδειξαν και οι εφημερίδες, το είχαμε σχολιάσει και πολύ νωρίς και μαζί, νομίζω παλαιότερα, ναι, ναι. Από τις πρώτες αποκαλύψεις για τις προθέσεις των δανειστών μας και τις συμφωνίες με τους πολιτικούς της πατρίδας μας, τους μνημονιακούς, κύριε Στρογγύλη, ότι οι επικουρικές συντάξεις δεν έχουν μέλλον, ότι τα εφάπαξ δεν έχουν μέλλον και ότι έχουν δημιουργήσει
ένα σκηνικό να πάμε σε μία εγγυημένη μόνο τη βασική σύνταξη για όλους, όπου ό,τι έχει απομείνει από τις επικουρικές συντάξεις θα το εντάξουν εκεί και βεβαίως το ΕΦΑΠΑΞ δεν θα έχει μέλλον. Γι' αυτό και προχθές απεκαλύφθη στην Κυριακάτικη Αυγή. Εμείς τα είχαμε σχολιάσει και νωρίτερα, έκανα και εγώ μια εισήγηση εχθές στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, όπου το ζητούμενο εκεί είναι προτάσεις των κομμάτων για την κατάσταση στα ταμεία και για το μέλλον των συντάξεων. Κατέθεσα και εγώ εισήγηση, θα σας τη στείλω, όπου εκεί μέσα από τα σχέδια της κυβέρνησης κύριε Στρογγύλη προκύπτει ότι καταργεί τα επικουρικά ταμεία, καταργεί τα ταμεία ΕΦΑΠΑΞ, καταργεί τα ταμεία προνοίας. Τα ταμεία προνοίας χορηγούν άλλους είδους παροχές, βεβαίως και μερίσματα σε κάποιους κλάδους και το καθεξής. Και φαίνεται ότι όλο αυτό το σκηνικό οδηγεί σε μία σύνταξη με εγγυημένο μόνο το χαμηλό κομμάτι, το βασικό κομμάτι. Και πάμε λοιπόν το 1η-1η-15 στο έτος των ρητρών, όπου για μένα τα επικουρικά ταμεία, κύριε Στρογγύλη, θα εφαρμόζεται ρήτρα μηδενικού ελλείμματος χωρίς κρατική στήριξη. Το κράτος έφυγε οριστικά από τη στήριξη των επικουρικών ταμείων, γι' αυτό δέχτηκε και χθες ο ίδιος ο Υπουργός με δήλωσή του στο Μέγκα ό,τι λέγαμε και μας διέψευδε τα τελευταίους 6 μήνες ότι πάμε σε μειώσεις επικουρικές, δέχτηκε ότι πάμε από 1η-1η-15 σε ένα επιπλέον 10% μείωση των επικουρικών και βεβαίως καταργουμένων των επικουρικών και των άλλων ταμείων πάμε σε ένα άλλο σκηνικό με αυτό που σας είπα ρήτρες. Άρα λοιπόν, για να τελειώσω, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, για μέν τις επικουρικές θα ισχύσει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος χωρίς κρατική στήριξη, για δες τις κύριες ρυθμίσεις, συντάξεις, θα ισχύει η εγγύηση του κράτους μόνο για το λεγόμενο βασικό κομμάτι, το οποίο για όλους τους συνταξιούχους η κυβέρνηση το προσδιορίσε σε 360 ευρώ, 360 και μισό ευρώ. Το άλλο κομμάτι, το οποίο δικαιούται ο συνταξιούχος μας, αν δικαιούται 800 ευρώ, το κράτος θα εγγυάται 360. Αν δικαιούται 1000 ευρώ, το κράτος θα δικαιούται θα εγγυάται τα 360. Το επιπλέον κομμάτι, μέχρι τα 1000 ή μέχρι τα 800, θα το εγγυώνται τα ταμεία. Έτσι, κύριε Στρογγύλη, αν το αφαιθεί στα ταμεία να εγγυώνται το παραπανήσιο κομμάτι, τα ταμεία μετά το κούρεμα των αποθεματικών, με τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης, με τη μείωση των εισφορών λόγω ανεργίας, θα αδυνατούν να εγγυηθούν το σημερινό επίπεδο συντάξεων. Τόσο σκληρά είναι τα πράγματα μετά από 2 μήνες και μετά και τόσο συγκεκριμένα τα έχουν ρυθμίσει οι μνημονιακοί νόμοι. Δυστυχώς, κύριε Μητρόπουλε, γιατί το απευθύνω βέβαια στους τηλεθεατές μας, εσείς και εγώ το έχουμε σχολιάσει σε ανύποπτο χρόνο αυτό το ρεπορτάζ, το οποίο πληροφορούνται τώρα οι τρομοκρατημένοι πλέον πολίτες. Τα έχουμε πει σε ανύποπτο χρόνο. Κάποιοι μας έλεγαν ότι είμαστε και φεδροί, έτσι για να πω και το χαρακτηρισμό, με αυτά τα οποία εξαγγέλαμε δήθεν ότι ήταν φαντασίες του Μητρόπουλου ή του Στρογγύλη στην εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, τα βλέπουμε να επιβεβαιώνονται σήμερα και με τη βούλα του Υπουργού, του δικού μας εδώ βουλευτή και Υπουργού, του Γιάννη του Βρούτσι. Θέλω να καταλήξω και να πω, ακούσαμε προθέσει και τον διοικητή του ΙΚΑ, τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο, που μίλησε όπως μίλησε, και από εκεί βγαίνει το συμπέρασμα ότι μιλάμε και για πλήρη ισοπαίδωση του κοινωνικού συστήματος ασφάλισης πλέον με την συγκεκριμένη εξατομίκευση των συντάξεων και των παροχών υγείας που προανήγγειλε. Ήμουνα μπροστά. Α, ήσασταν εκεί βέβαια. Ναι. Σκέψευσαν οι κυβερνητικοί παράγοντες και τον εξέθεσαν. Τρομοκρατήθηκαν γι' αυτό τον. Και μάλιστα σήμερα στον Αντένα βγήκε και τον διέψευσε ο συμπαριστάμενος δίπλα μου, ήταν ο κύριος Μπέζας. Τον κύριο Σπυρόπουλο, είπε κάτι πολύ σκληρό για να συμβεί, αλλά φαίνεται, όπως απεκάλυψα και εγώ και χθες στη Βουλή, ότι είναι μέσα στα σχέδια του Δούνου του, σε εκθέσεις του Δούνου του, λέω, χωρίς να έχουν ψηφιστεί ακόμα νόμοι, είναι μέσα στις προτάσεις του Δούνου του. Τι είναι, κύριε Στρογγύλη? Η λεγόμενη διαβαθμισμένη περίθαλψη. Ισχύει σε ορισμένα κράτη. Δηλαδή, κάποιος συμπολίτης μας λόγω
λίγων χρόνων ασφάλισης λίγων ενσύμων να έχει νοσοκομιακή περίθαλψη υπογείου νοσοκομείου και κάποιος που έχει πολλά χρόνια ή έχει πληρώσει σε ανώτατη κλάση να έχει πρώτη θέση. Άρα λοιπόν αυτό που είναι εντελώς ρατσιστικό και επειδή είναι ο απόλυτος κοινωνικός δαρβινισμός είναι αυτό το οποίο εξεστόμησε ο κύριος διοικητής. Το είχε ως σχέδιο, το βγήκε για να προειδεάσει τους ασφαλισμένους. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται, κύριε Στρογγύλη, ότι κάποιοι κύκλοι στην πατρίδα μας, κάποιοι κύκλοι, παίζουν με την ιδέα να υπάρχει περίθαλψη ανάλογα σε ποιότητα εννοώ, ανάλογα με τα έτη ή τις ημέρες ασφάλισης. Και είναι η απόλυτη τραγωδία του συστήματος περίθαλψης στην πατρίδα μας. Πριν σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα και το σχόλιο σας, γιατί ξεκίνησα την απόψινή μας εκπομπή, τη δική μου εκπομπή, κύριε καθηγητά, και είπα στους τηλεθεατές μας με ένα βίντεο που έδειξα ότι πάμε στην δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα στο 1973. Μιλάμε για την κατάληψη που έχουμε της νομικής και της ανωτάτης εμπορικής σχολής Αθηνών από δυνάμεις της αστυνομίας. Βλέπουμε ότι το φοιτητικό κίνημα βάλετε, κύριε καθηγητά, και βέβαια με ανησυχεί ιδιαίτερα ο τρόπος που συμπεριφέρεται η σημερινή κυβέρνηση με τις δυνάμεις καταστολής και πάει να χτυπήσει ένα ζωντανό κύτταρο που είναι αυτό της κοινωνίας μας, που δεν είναι άλλο από τους μαθητές και τους φοιτητές, που πραγματικά εγώ αισθάνομαι πολύ υπερήφανος με τον τρόπο που αντιδρούν αυτοί όλοι οι άνθρωποι σε συγκεκριμένα σχέδια. Και βέβαια με ανησυχεί, γιατί πάνε οι μνήμες μου πίσω στη δεκαετία του 70, που και εγώ σαν φοιτητής είχαμε παρόμοιες ζήσει καταστάσεις. Έτσι, θέλω το σχόλιο σας. Κύριε, μάχεστε χρόνια για έγκυρη και σωστή ενημέρωση. Ξέρω και τις ευαισθησίες σας και για τη νέα γενιά. Εγώ πήγα και παραβρέθηκα με τον Διονύση τον Ντεμπονέρα, του συνεργάτη μου, τον γιο του Αΐμις του Νίκου, ναι, που άδικα χάθηκε το 1991 σε επεισόδια, εν θυμίστε. Θυμάμαι πολύ καλά. Δήλωσα συμπαράσταση και βεβαίως κάλεσα τις Βρετανικές αρχές, αντί να απειλούν με μηνύσεις τους φοιτητές, οι οποίοι μεταφέρουν την κακουχία των γονέων τους, την ταλαιπωρία των γονέων τους, τη φτώχεια των γονέων τους, τη συμπίεση των μισθών και του βιωτικού επίπεδου, να ακολουθήσουν συνεννόησης και συμφιλίωσης και συγνώμης προς τους φοιτητές για αυτά που κάνουν οι διοικούντες. Έτσι λοιπόν να μην απειλούν με μηνύσεις, να μην κάνουν προληπτικά λουκέτα, lockout σε σχολές, διότι οι σχολές είναι ταυτισμένες, οι πανεπιστημιακές, τα πανεπιστήμια με την ελευθερία της σκέψης και βεβαίως των κινήσεων, υπό αυτή την άποψη σωστά. Και άλλωστε, κύριε Στρογγύλη, και εγώ από τότε που αποφυλακίστηκα το 1974 στη Χούντα, αλλά και από το 1980 που είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στη Νομική, πάντα ήξερα και θυμόμουν 2-3 μέρες οι φοιτητικές ενώσεις όλων των κομμάτων και η ΔΑΠ, όλες και οι ΠΑΣΦ και των αριστερών κομμάτων, οι φοιτητικές παρατάξεις συμβολικά παρέμεναν στις σχολές τους, άλλες κάνανε καταλήψεις ειρηνικές για να διαδηλώσουν και να θυμίσουν στους Έλληνες τα παλικάρια που σκοτώθηκαν αλλά αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση πατρίδας. Άρα λοιπόν το να πηγαίνεις προληπτικά να βάνεις λουκέτο σε σχολές, να παραβιάζεις την ακαδημαϊκή ελευθερία, να συγκρούεσαι με τους φοιτητές σου, να υβρίζεις τους φοιτητές σου, να μην καλείσαι συνεννόηση με τους φοιτητές, είναι αντιεκπαιδευτική νοοτροπία, είναι αρρωστημένη νοοτροπία και σε αυτό το πνεύμα κινήθηκα και θεωρώ ότι είναι, αυτή είναι η λογικότερη προσέγγιση του σημερινού φαινομένου που και εσείς πολύ καλά σχολιάσατε. Και όπως είπε και ο συνάδελφός σας μέσα στην Ελληνική Βουλή, ο κύριος Κοντονής, τους είπε μην νομίζετε ότι με τα ΜΑΤ θα τρομοκρατήσετε τους φοιτητές. Αντιθέτως, είδα ότι αναζωπηρώθηκε. Βεβαίως και όλοι θα πρέπει να συστήνουμε τη συνεννόηση, την καταλλαγή των συμπεριφορών και όχι την οξύτητα, αλλά προεχόντως οι πανεπιστημιακές, οι διοικητικές, οι πριτανικές αρχές πρέπει να εμπεδώνουν, να προωθούν πνεύμα συνεννόησης και βαθιάς κατανόησης του τι μεταφέρουν τα παιδιά, επαναλαμβάνω,
μέσα σε δύσκολη συγκυρία για τους γονείς τους κυρίως. Κλείνοντας, θα έχουμε τίποτα πολιτικές εξελίξεις, τι ως φρίζεστε κύριε καθηγητή? Αύριο υπάρχει μια κρίσιμη ονομαστική ψηφορία μετά την σκληρότητα της Τρόικας που έδειξε ότι θεωρεί παρίες τους συνεργάτες της πολιτικούς του μνημονίου εδώ, διότι δεν είναι συμπεριφορά να ψηφίζεται νόμος στη Βουλή, κύριε Στρογγύλη, να δημοσιεύεται, να εκδίδονται δύο εγκύκλοι, να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι ο ΕΝΦΙΑ θα συμπεριληφθεί στις δόσεις ή το εισόδημα, και με ένα mail που απεκάλυψε η Real News την Κυριακή και η νέα εφημερίδα Αγορά, ένα mail της Τρόικα να ανατρέπεται η ισχυρότερη λειτουργία του κράτους μας, η νομοθετική λειτουργία, δηλαδή να ακυρώνεται νόμος και σήμερα να έχει κατατεθεί τροπολογία και να συνδυαίται. Αύριο προκαλούμε ονομαστική ψηφορία. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις από αυτά που ακούσαμε και σήμερα. Έτσι, αύριο είναι μια πολύ κρίσιμη για την κυβέρνηση ψηφοφορία ονομαστική στις 12 η ώρα για αυτήν τη δολιχοδρομία, την ασυνέπεια και την ακραία βάρβαρη παρέμβαση των δανειστών στην νομοθετική λειτουργία της χώρας. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μητρόπουλε. Σας καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε για άλλη μια φορά. Καλό κουράγιο. Ξέρω πόσο σας αγαπά ο κόσμος. Μάχεστε κι εσείς και βεβαίως μπορείτε και σε άλλο μετερίζει να βοηθήσετε, διότι μόνο καλά σχόλια ακούω για εσάς, αγαπητέ Κομινέ, πόσο έχετε βοηθήσει το λαό των Κυκλάδων, της Σύρας, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Γι' αυτό αισθάνομαι και εγώ περήφανος που μέσα από την εξαιρετική εκπομπή με τιμάς, με τη φιλία σου και με τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλή συνέχεια. Χαίρετε. Γεια σας, γεια σας. Βαρύτατες κατηγορίες συνεχίζομαι. Έχουμε σε 5 λεπτά, δώσουμε 5 λεπτά να πάρεις μετά. Βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος της κυβέρνησης, κάνοντας μάλιστα λόγο για συνταγματική εκτροπή. Κυρίες και κύριοι, εξαπολύουν οι δικαστικές ενώσεις ολόκληρης της χώρας, εκτός του Συμβουλίου της Επικρατείας, να το τονίσω, με αφορμή την πρόσφατη τροπολογία, η οποία κουρεύει κατά 50% τις αναδρομικές αποδοχές τους, αλλά και αυτές των ενστόλων υπηρετούντων. Δικαστές και εισαγγελείς καλούν τους Έλληνες βουλευτές να καταψηφίσουν την τροπολογία αυτή, η οποία, όπως υποστηρίζουν, ήρθε εν είδη τιμωρίας των δικαστικών λειτουργών, επειδή, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, στο πλαίσιο της αμερόληπτης άσκησης των συνταγματικών καθηκόντων τους, προβαίνουν σε δικαστικές κρίσεις μη αρεστές στην εκτελεστική εξουσία. Έχουμε δει τόσες τρομακτικές υποθέσεις, κυρίες και κύριοι, δεν γελώ με τις ανακοινώσεις των εκλεκτών δικαστικών ενώσεων, ανθρώπων που υπηρετούν πραγματικά με δύσκολες πολλές φορές συνθήκες και πραγματικά επιτελούν στην πλειοψηφία τους, θα έλεγα, ακέραια το καθήκον τους, εκεί αυτό το οποίο έχουν υπηρετήσει, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα τα οποία τεχνιέντος έχουν δημιουργηθεί σε αυτή την ταλέπορη χώρα που λέγεται Ελλάδα, γελώ με τον τρόπο που πραγματικά εδώ μιλάμε για κατάφορη παραβίαση πολλών συνταγματικών δικαιωμάτων, εδώ μιλάμε για το έλα να δεις γίνεται, εντάξει, όχι μόνο εκεί, παντού και σε άλλα θέματα, εδώ φτάνουν να κατηγορούν και τον καθήλυν αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης ότι διαμορφώνει ή μορφοποιεί νομικά πλαίσια τα οποία πλαίσια αφορούν τη χώρα για να εξυπηρετούν πολιτικούς του φίλους, και δεν συγκινείται κανείς να δούμε τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής σε εισαγωγικά για το θέμα. Βέβαια, επειδή η επιστροφή που γίνεται βιαίως, θα έλεγα, παρακολουθούμε μια επιστροφή 50 χρόνια πριν, δηλαδή μισθοί έχουν πάει στα τάρταρα, το βλέπουμε. Φορολογικό γδάρσιμο των ελληνικών, των Ελλήνων και των Ελληνίδων, χειρότερο και από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Η κοινωνική ασφάλιση, τέλος. Εγώ το λέω, κύριε Γιάννη Βρούτση, και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Αν εσείς νομίζετε ότι έχετε την
δυνατότητα να μας πείτε ότι έχετε επιτύχει έργο ή επειδή ξέρετε πόσες συντάξεις δίνετε και το θεωρείτε κατόρθωμα ή εν πάση περιπτώσει ότι έχετε καταγράψει τον αριθμό φορολογικού μητρώου όλων των συνταξιούχων με το ΆΜΚΑ, κάνετε μια διασταύρωση και νομίζετε ότι έχετε κάνει θεάριστο, φοβερά, πολύ μεγάλο έργο στην υπηρεσία του Έλληνα και της Ελληνίδας ή της Ελληνικής Δημοκρατίας, με συγχωρείτε, αλλά εγώ διαφωνώ με τον τρόπο εσείς που διατυμπανίζετε τέτοια θέματα, τα οποία είναι καθαρά υπηρεσιακά, που θα έπρεπε οι υπηρεσίες σας, αυτοί όλοι οι δημόσιοι κρατικοί λειτουργοί, κάποια στιγμή να πιάνουν και τόπο οι μισθοί που παίρνουν, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η απάτη της βασικής σύνταξης, η ανεργία που ξεπέρασε ως ποσοστό ακόμη και εκείνη της δεκαετίας του 1960, οι περισσότεροι από εμάς, η μεγαλύτερη ηλικία, το θυμόμαστε. Αυτά και πολλά άλλα παρόμοια συνιστούν την ανάπτυξη που επαγγέλλεται κάθε τόσο και συνεχώς και ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργεύων και ο Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Τέλος πάντων, έχουν καταφέρει και μας έχουν πάει κάποιες δεκαετίες πίσω, αλλά πρέπει και σωστό. Πρέπον και σωστό, σωστό και πρέπον θα είναι όταν εμείς όλοι οι πολίτες αντιληφθούμε τι ακριβώς γίνεται και να δούμε τα πράγματα να κάνουμε τα πράγματα, να προσεγγίσουμε ρεαλιστικά τα θέματα και να τα αναλύσουμε με απλές μαθηματικές αριθμητικές πράξεις. Θέλω έτσι πριν κλείσω, πριν κάνουμε και την σύνδεσή μας με την γειτονική μας εδώ περιοχή, την Πάρο, να διαβάσω κάτι της Ηλέκτρας, της κυρίας Αντωνοπούλου, κάτι το οποίο μου αρέσει και το όνομα, Ηλέκτρα. Γράφει, είσαι ιδιοκτήτης τράπεζας στην Ελλάδα. Φτιάχνεις μία εταιρεία στο Λουξεμβούργο και αγοράζεις τα κόκκινα δάνεια της τράπεζάς σου στην Ελλάδα. Η τράπεζά σου γράφει ζημιές. Την εγκαταλείπεις τότε και φορτώνεις τις ζημιές στον ελληνικό λαό, που δανείζεται για να σώσει την τράπεζα. Έχει φροντίσει γι' αυτό η κυβέρνηση προδοτών που έχεις να σε υπηρετεί. Εσύ τώρα από το Λουξεμβούργο πιέζεις για την ίσπραξη των κόκκινων δανείων, πληστηριάζοντας τα σπίτια των δανειοληπτών. Αποτέλεσμα. Κερδίζεις μέχρι 1600%. Έχεις γλιτώσει την καταβολή κεφαλαίου για την τράπεζά σου, όπως ορίζει ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες, τα πλήρωσαν οι διεφθαρμένοι Έλληνες και τώρα τα χρωστάνε. Έχεις βγάλει στο Λουξεμβούργο δισεκατομμύρια και βάζεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχεις να σκυλοβρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τους Έλληνες και τον περιπτερά που δεν κόβει αποδείξεις. Φυσικά δεν κερδίζεις μόνο εσύ, αλλά και κάτι τσακάλια που το παίζουν κυβέρνηση. Κάθε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα δεν είναι τυχαία, λέει η επιστολογράφος η Ηλέκτρα Αντωνοπούλου. Θα έχουμε την ευκαιρία, προς επίρρωση αυτών που τουλάχιστον σας μετέφερα, οι πολλοί θα κατάλαβαν τι εννοούμε. Η Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων έδωσε στη δημοσιότητα, κολλάει στο προηγούμενο σας λέω, μέρος των 28.000 εγγράφων που αποδεικνύουν τη συστηματική τη φοροαφυγή δισεκατομμυρίων. Θα του βάλω μια τελεία, θα κλείσω με αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αγγίζει πολλούς, θα έλεγα, κυβερνητικούς από το Υπουργείο, από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων. Αυτό που θέλω να σας διαβάσω, το διαβάσω μετά. Να πάμε στην γειτονική μας όμορφη Πάρο να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον Δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Μάρκο Κοβέο. Τον ευχαριστώ καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στρογγυλή. Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου, γιατί πρέπει να πούμε και να σας πω ότι θα τα κάνουμε πράξη αυτά, παρά τα τεχνικά προβλήματα που έχουμε το τελευταίο διάστημα λόγω των γεγονότων. Θέλω όμως να σταθώ σε 2-3 πραγματάκια τα οποία τρέχουν, κύριε Δήμαρχε, και τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Θα ήθελα καταρχήν, αφού σας είπα, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης που σας ζήτησα και δική μου, να σας ρωτήσω για το θέμα του μεγάλου θέματος της Πάρου, όπως είναι η συνέχιση των εργασιών του αεροδρομίου της Πάρου, που είναι ένα σημαντικό έργο για την ανακούφιση
αυτού του μεγάλου τουριστικού προορισμού που λέγεται Πάρος, που θα ανακουφίσει και θα δώσει, θα έλεγα, ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι στις τουριστικές εργασίες των πολλών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο όμορφό σας νησί, κύριε Δήμαρχε. Βλέπω και παρακολουθώ από κοντά. Είδαμε πρόσφατα και ακούσαμε και τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, που δείχνει τουλάχιστον μία ζέση, ένα ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί και να μην χάσουμε και την φετινή χρονιά. Πιστεύω να δικαιωθείτε, θα δικαιωθείτε, είναι το ερώτημα πολλών επιχειρηματιών, πολλών κατοίκων και πολλών συμπολιτών σας, κύριε Δήμαρχε. Βέβαια. Ευελπιστούμε κι εμείς. Πάντως οι εργασίες συνεχίζονται με ταχύς ρυθμούς και όπως είπατε, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για το νησί μας, το αεροδρόμιο. Εγώ που το θεωρώ ότι είναι θείο δώρο, όχι μόνο ένα έργο, είναι θείο δώρο, το οποίο θα αλλάξει άρδιν την εικόνα, την τουριστική εικόνα του νησιού μας. Οι εργασίες συνεχίζονται. Ήδη τώρα έχουμε την αύριο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι και ακόμα στο Δήμο στην προετοιμασία των διαφορών θεμάτων. Έχουμε αύριο, ζητάει η εταιρεία κατασκευής του αεροδρομίου να της δοθεί άδεια περιβαλλοντικών όρων, που να εγκρίνουμε την άδεια. Θέλει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, ναι. Ναι, είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να φτιαχτεί η πίσα για τον διάδρομο. Οπότε πολύ σύντομα θα έχουμε τον αεροδιάδρομο. Ευελπιστούμε και στις υποσχέσεις του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη, ότι μέσα στην επόμενη χρονιά θα φτιαχτούν και οι κτηριακές εγκαταστάσεις αυτές, οι οποίες θα είναι ικανές να γίνει, ώστε να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Όχι όλες, αλλά αυτές που θα είναι ικανές ώστε να κατέβει το αεροπλάνο στην Πάρο, το μεγαλύτερο αεροπλάνο στην Πάρο. Συζητήσαμε πρόσφατα και το ζήτημα των αερομεταφορών. Εσείς έχετε στην δικαιοδοσία σας και ένα μεγάλο ίδρυμα, το Βελέτζιο, το οποίο είχε διαθέσει ένα αεροσκάφος, το οποίο παρήχε, θα έλεγα, τεράστιο κοινωνικό έργο με τις αερομεταφορές, με μια ασφάλεια. Βλέπω όμως το τελευταίο διάστημα κάποιοι δήμαρχοι, κάποια δημοτικά συμβούλια να κάνουν ιδιαίτερες συγκεκριμένες συμβάσεις με ιδιώτες όσον αφορά το ζήτημα της αερομεταφοράς περιπτώσεων που χρειάζονται άμεσης αεροκομιδής στο αστικό μεγάλο κέντρο της Αθήνας. Έχει προχωρήσει, γιατί έχετε και την Αντίπαρο εσείς, και κάτι πληροφορήθηκα, κάποιοι δεν συμφωνούν από την Αντίπαρο, δεν ξέρω, δεν έχω, αν δεν διορθώστε με. Ο Δήμαρχος Αντιπάρου εξέφρασε την επιθυμία, πιστεύω και αυτός, για την λειτουργία του γενομικού αεροσκάφου του Βελεντζίου. Ναι, ναι. Που κανένας δεν διαφωνεί για τη λειτουργία του γενομικού αεροσκάφου του συγκεκριμένου ιδρύματος. Θέλει νομοθετική ρύθμιση για να γίνει αυτό. Ο Φραγκίσκος Βελέτσας έδωσε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του ώστε να κατασκευαστεί το κέντρο υγείας Πάρου. Υπάρχουν έσοδα στην περιουσία του. Ένα περιουσιακό στοιχείο λοιπόν των Μπαριανών, το υγειονομικό αεροσκάφος της Πάρου, και εμείς συμφωνούμε στο να πετάξει το υγειονομικό αεροσκάφος και να καλύψει τον Μπαριανό πολίτη. Εμείς έχουμε όμως μια διαφορά. Το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή 2 χρόνια είναι καθυλωμένο στο έδαφος. Εμείς λοιπόν σαν Δημοτική Αρχή, στηρίζοντας τον πολίτη μας και μόνο, μας ενδιαφέρει ώστε να συνεχιστεί η διακομιδή. Στην ερώτησή μου εμένα, πότε θα γίνει το αεροπλάνο να είναι σε λειτουργία, δεν πήρα απάντηση και μου είπανε σύντομα. Το σύντομα ήταν και πριν 2 χρόνια που λέγαμε σύντομα. Εγώ λοιπόν σαν Δημοτική Αρχή πιστεύω, εμείς σαν Δημοτική Αρχή πιστεύουμε στην διακομιδή του ασθενούς, στη γρήγορη διακομιδή του ασθενούς σε μεγάλο νοσοκομιακό κέντρο για την ασφάλειά του. Λοιπόν, εμείς με δεμένα χέρια δεν θα καθίσουμε. Εμείς θα βρούμε τρόπο, θα ψάξουμε να βρούμε τρόπο ώστε να καλύψουμε το κενό αυτό της διακομιδής μέχρι το υγειονομικό αεροσκάφος λειτουργήσει και μπορέσει να καλύψει τον Μπαριανό. Μήπως, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα ήδη με το ζήτημα αυτό εδώ στα Πέριξ, κοντινά νησιά, τα οποία βρίσκονται εδώ στην πρωτεύουσά μας? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό, τα συμφέροντα υπάρχουν παντού. Εμείς όμως έχουμε ένα και μοναδικό γνώμονα. Το συμφέρον του Παριανού πολίτη και μόνο. Θα συμφωνήσω και θα προσυπογράψω και εγώ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί σας είμαι κι εγώ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία ποιος έχει συμφέροντα και τι. Εμείς πρέπει να καλύψουμε τον ασθενή. Τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Δωρεάν, γιατί η καιρή είναι δύσκολη, να μπορέσει να πάει σε μία νοσοκομιακή μονάδα, την οποία θα είναι κατά επιλογή του, αν θέλει,
να είναι σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, αλλά η βάση θα είναι, θα πηγαίνει σε κρατικό νοσοκομείο. Εκεί που τον καλύπτει η ασφάλειά του. Δεν θα τον, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία, ότι πρέπει ο ασθενής να επιλέγει που θα πάει. Ναι. Και αν δεν μπορεί, γίνει σε δύσκολη κατάσταση, το κράτος είναι αυτό που πρέπει να καλύπτει την ανάγκη του ασθενούς. Το κράτος είναι η ομπρέλα. Πού βλέπετε... Δηλαδή, κάποια πράγματα ακούγονται ότι εμείς θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, ας πούμε, την υγεία στην νησί. Εμείς είμαστε υπέρ της δωρεάν υγείας και εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε, όπως σας είπα, και μόνο τον ασθενή μας και να είναι γερός και δυνατός, γρήγορα, χωρίς καμία επιβάρυνση, χωρίς καμία εμπλοκή σε κανένα κρατικό ή ιδιωτικό συμφέρον. Ναι. Εμείς μόνο τον ασθενή, μόνο τον πολίτη μας. Επειδή το θέμα της παρεχόμενης υγείας και στο νησί σας είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις, έγιναν πολλές κινητοποιήσεις τα προηγούμενα χρόνια, τα γνωρίζουν άπαντες. Έχει λυθεί, είναι σε ικανοποιητικό βαθμό σήμερα, θα λέγατε, κοιτάξτε, σαν δήμαρχος. Εδώ είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Δεν έχει λυθεί όπως θα πρέπει να λυθεί. Εμείς ζητάμε γιατρούς στο κέντρο υγείας μονίμους, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του νησιού. Και ιδιαίτερα παιδιάτρου που δεν υπάρχει στο κέντρο υγείας. Ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό. Δεν έχει. Προκύρωσαν οι θέσεις, αλλά οι θέσεις δεν καλύπτονται. Αλλά το κενό παραμένει. Εμείς θα κάνουμε και μία πρόταση. Την έχουμε κάνει και προεκλογικά, την κάνουμε και μετά. Να δώσουμε κίνητρα στο γιατρό που θα έρθει. Να του καλύψουμε κάποια από τη διαμονή του. Να δώσουμε κίνητρα. Θέλουμε γιατρό. Θα κάνουμε τα πάντα. Θα κάνουμε τα πάντα να διεκδικήσουμε προσωπικό για το κέντρο υγείας, ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό, και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να το προσελκύσουμε, δηλαδή εκτός από το να φωνάζουμε, θα δώσουμε και κίνητρα. Βάσει των δυνατοτήτων μας θα κάνουμε τα πάντα. Θέλουμε ο ασθενής να νιώθει ασφαλής, αλλά και ο καλά να ξέρει ότι θα νιώθει μια ασφάλεια. Και ο τουρίστας να ξέρει ότι θα πάει σε ένα νησί που θα είναι ασφαλής. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση με το ζήτημα των λιμενικών ταμείων. Παλιά είχαμε το λιμενικό ταμείο Κυκλάδων. Φτάσαμε να έχουν μετά την μετατροπή την οποία έχουμε και λειτουργούν σήμερα τα λιμενικά ταμεία της Πάρου, της Σύρου κλπ. Τώρα πληροφορούμε ότι προσπαθούν κάποια ενοποίηση να γίνουν με μια άλλη μορφή, να περάσει ένα νομοθετικό πλαίσιο διαφορετικό. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Δήμαρχε, όσον αφορά την ύπαρξη και τη λειτουργία των λιμενικών ταμείων? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα λιμενικό ταμείο το οποίο είναι εύπορο. Αλλά είναι πολύ παθό. Να το ακούσουμε, γιατί προφανώς δεν τα ακούν πολύ. Είναι εύπορο το λιμενικό ταμείο. Είναι εύπορο το λιμενικό ταμείο. Είναι διαδημοτικό, είναι Πάρου Αντιπάρου. Πάρου Αντιπάρου, ναι, το με διαχωριστή. Έχουμε κοντά στα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα μας ανήκουν στο νησί της Πάρου και της Αντιπάρου, γιατί είναι χρήματα που έρχονται από τα εισιτήρια που έρχονται. Κατανοητό. Που έρχεται ο κόσμος εδώ, επιλέγει το νησί της Πάρου. Παραγόμενα έσοδα τα οποία έχετε προσελκύσει εσείς τους έχετε κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες και έχετε προσελκύσει κόσμο, ο οποίος κόσμος έρχεται στο νησί σας, προσελκύεται και δημιουργείται όλο αυτό το κεφάλαιο. Τα λιμάνια μας πρέπει να είναι ασφαλή. Άρα πρέπει να φτιάξετε τις υποδομές σας και ανταποδοτικές υπηρεσίες να δοθούν από το λιμενικό ταμείο με τις διάφορες εγκαταστάσεις. Και δεν θα γίνουμε από τη στιγμή που έχουμε χρήματα και έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε και μελέτες και υλοποίηση έργων, γιατί να γίνουμε πέτες. Σωστά. Δηλαδή, τι απαντάτε μπορούμε εσείς? Μόνοι μας. Ναι. Μπορεί να χρειαζόμαστε, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο πρόβλημα το λιμενικό ταμείο Πάρου Αντιπάρου, είναι υποστελεχωμένο, μπορεί να έχει πρόβλημα στελέχωσης, αλλά έχουμε την ευχάριστη αυτή τη στιγμή, κάναμε μία απόσπαση ενός υπαλλήλου από τη ΜΟΔ, ενός λιμενολόγου, που είναι εκπαιδευμένος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τον φέραμε εδώ για ένα χρόνο, ώστε να προσπαθήσουμε να κάνουμε εισρωή ευρωπαϊκών χρημάτων στο νησί μας. Εσείς πιστεύετε, κύριε Δήμαρχε, ότι φυσικά έχετε κάποιο σχέδιο, έχετε να εφαρμόσετε κάποιες αλλαγές στην διαχείριση πολλών ζητημάτων, φαντάζομαι, σαν δημοτική αρχή που σας εμπιστεύτηκε ο Παριανός λαός, αλλά για να έχετε και μια αποδοτικότερη εικόνα την οποία να εισπράττουν οι πολίτες της Πάρου και οι επισκέπτες παράλληλα, δεν χρειάζεται και μια εξασφάλιση μιας
τεχνικής και μιας άρτιας υποστήριξης σε ανθρώπινο δυναμικό στο Δήμο σας, παραδείγματος χάρη. Είμαστε υποστελεχωμένοι. Είναι σοβαρά άτομα, θέματα, ναι. Είμαστε μείον 24 άτομα και το ιδιαίτερο πρόβλημα μας, εκτός το λιμενικό ταμείο που δεν έχει πραγματικά κανέναν υπάλληλο, έχει έναν δανεικό υπάλληλο από το Δήμο Πάρου. Στηρίζεται όμως στηρίζει η τεχνική υπηρεσία, στηρίζει το λιμενικό ταμείο και η οικονομική υπηρεσία. Το στηρίζει, γιατί είμαστε και υποχρεωμένοι, αλλά και πρέπει και να το στηρίξουμε. Η στελέχωση λοιπόν εδώ είναι σοβαρότατο θέμα. Εμείς σαν Δήμος κάναμε αξιολόγηση δομών με μια εταιρεία που μας είπε ότι αυτές οι δομές χρειάζονται αυτό, αυτές οι δομές αυτό. Δεν πήγαμε κουτουρού. Είμαστε λοιπόν μείον 24 άτομα και ιδιαίτερα στην οικονομική υπηρεσία που τα έσοδα είναι αυτά που κινδυνεύουν και έχουν και ποινικές ευθύνες να τα εισπράξουμε και τα έσοδα είναι αυτά που μετά θα πρέπει να τα υλοποιήσουμε, να τα γυρίσουμε στον πολίτη. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Μπήκαμε στο πρόγραμμα της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, ήρθαν 6 άτομα, κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε άτομα από την ΔΕΙΑ, από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης, που εκεί στον ΟΗ τους είναι πλήρης, δεν είναι υπεράριθμοι, αλλά είναι πλήρης, ενώ εδώ εμείς έχουμε έλλειμμα. Περιμένω από την αποκεντρωμένη διοίκηση να μου εγκρίνει, ενώ μου δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να κάνω ενδό δημοτική κινητικότητα, περιμένω από την αποκεντρωμένη να μου δώσει το πράσινο φως. Για 4 άτομα μιλώ, για να ανακουφιστούμε λίγο, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα του Δήμου Πάρου δεν είναι τα προβλήματα έξω. Αυτή τη στιγμή είναι ο ίδιος ο Δήμος που θέλει να ρυθμιστούν τα γρανάζια ώστε να μπορούμε να παράγουμε, να είμαστε κοντά στον πολίτη, να έρχεται να εξυπηρετείται, να χτυπάει το τηλέφωνο και να το πιάνουμε, να ζητάει κάτι και να μπορούμε να τον ικανοποιούμε, τουλάχιστον να του πούμε μπορούμε ή δεν μπορούμε, να μην περιμένει. Πρέπει να γίνει μια μηχανή εξυπηρέτησης. Ο Δήμος πρέπει να είναι μια. Συνδράμει η αντιπολίτευση στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, την προσπάθειά σας. Συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση η αντιπολίτευση η οποία βρίσκεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση έχει ένα ρόλο. Το ξέρω. Τον ελεγκτικό ρόλο. Και είναι και απαραίτητος. Πιστεύω ότι εγώ θα ήθελα την αντιπολίτευση να με ελέγχει συνεχώς. Να ελέγχει όλους τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, να κάνει συνεχούς ελέγχους, αλλά φαντάζομαι, να μην είστε κάνει στήρα αντιπολίτευση και να κάνει και προτάσεις για το καλύτερο. Φαντάζομαι είστε υπέρ της διαφάνειας και εσείς σαν δήμαρχος και φυσικά να πω ότι με το νεοψηφισθέν νομοσχέδιο που είναι νόμος από 31 Δεκάτου όλα τα στοιχεία και όλα εκτέλεση προϋπολογισμών κλπ. Θα έχουν τη δυνατότητα και ο κάθε από εμάς να το βλέπει ανερτημένο στην ιστοσελίδα σας. Έχετε προχωρήσει την υλοποίηση. Έχετε προχωρήσει, το έχετε υλοποιήσει αυτό. Εμείς έχουμε ένα, και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα υποστελέχους για τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Πάρου. Έχουμε έναν υπάλληλο με ίμια απασχόληση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε όμως κάτι άλλο. Τα συμβούλια του Δήμου Πάρου είναι ανοιχτά στον πολίτη και μεταδίδονται απευθείας στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Οπότε, οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να καθίσει στο σπίτι του να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να μας κρίνει. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να βάλουμε μία ανωτελεία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας νύχτα και ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Εμείς στο Δήμο Πάρου θέλουμε όλα να είναι στο φως, όλα να τα μαθαίνει ο κόσμος. Αυτό ακούγεται στα αυτιά μου πολύ καλό και πραγματικά επειδή με γνωρίζετε και η εκπομπή τουλάχιστον έχει μια δυναμική όσον αφορά στην κριτική αλλά και στον έλεγχο πολλών τοπικών αυτοδιοικήσεων. Σας τιμά ιδιαίτερα, κύριε Κοβέο, το τελευταίο. Σας ευχαριστώ πολύ και να ξέρετε ότι ακούγεστε και από την Πάρο και έχετε πολλούς ανθρώπους που είναι μόνιμα κολλημένοι στη δική σας συνότητα. Με τιμά ιδιαίτερα αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχα, κλείνοντας φίλες και φίλοι, να πω και για τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για τον κύριο Ρακιτζή. Είχα ένα σχόλιο να κάνω. Θέλω όμως πριν κλείσω, θα κλείσω βέβαια με ένα βιντεάκι. Θέλω να σταθώ στην κυρία Κατερίνα Σαβαίδου, γιατί μπορεί να τη χάσουμε να παραιτηθεί. Δεν ξέρω αν παραιτήθηκε ήδη. Είναι Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, με το περιβόητο έμφυα και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση, η ανεξάρτητη ελληνική κυβέρνηση, η οποία κάνει ό,τι θέλει, όπως λέει, και ό,τι εκείνη αποφασίζει, ενώ δεν είναι έτσι, αποδεικνύεται και θα δούμε αύριο και την συνέχεια. Η κυρία Κατερίνα Σαβαίδου, λοιπόν, μονομιάς έκανε σαφές πως προτεραιότητά της είναι η πάταξη της φοροαποφυγής. Γιατί το λέω αυτό, κυρία Σαβαίδου?
για να σας προλάβουμε να είστε και εν ενεργεία Γενική Γραμματέας των Δημοσίων Εσόδων. Κάτι σας διάβασα προηγουμένως της κυρίας Ηλέκτρας, είσαι ιδιοκτήτης τράπεζας στην Ελλάδα, για να σας επαναφέρω τη μνήμη. Η Διεθνή Σύμπραξη λοιπόν Ερευνητών Δημοσιογράφων έδωσε στη δημοσιότητα μέρος των 28.000 περίπου σελίδων εγγράφων που αποδεικνύουν τη συστηματική φοροαποφυγή δισεκατομμυρίων ευρώ από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Ακούστε το με προσοχή, σας ενδιαφέρει φίλες και φίλοι. Εσείς οι περιπτεράδες, οι μανάβηδες, οι μπακάλιδες που κόβετε τις αποδείξεις σε αυτές τις τεράστιες τιμές, οι οποίες στα βασικά είδη, κύριε Γιακουμάτο, έχουν πάρει τα ύψη και ακόμα δεν έχετε παραιτηθεί, κύριε υπεύθυνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κύριε ανύπαρκτε, κύριε Γιακουμάτο. Οι τιμές έχουν πάει χρόνια στα ύψη, χτυπάνε αυτές τις μηχανές τους εδώ, το ΦΠΑ σε ευξημένες τιμές κλέβεται τον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια, κλέβεται σε καθημερινή βάση τον κόσμο με τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι, μην πω τη λέξη. Λοιπόν, το σκάνδαλο σε μία παράγραφο. Αυτό που αποκαλύφθηκε είναι μια τεράστια υπόθεση φοροαποφυγής στην οποία ενέχονται εκτός από πολυεθνικές και ισχυρά πολιτικά συμφέροντα. Πρόκειται για ένα νόμιμο σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες μπορούν να πετυχαίνουν ξεχωριστές συμφωνίες με κράτη προκειμένου να έχουν ειδική φορολόγηση. Αποκαλύφθηκε ότι οι αρχές του Λουξεμβούργου μέσω ελεκτικών εταιριών έκαναν συμφωνίες με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο προκειμένου να μεταφέρεται στο Δουκάτο, το συγκεκριμένο στο Λουξεμβούργο, η φορολόγηση των κερδών των εταιριών νόμιμα, απλά και εντελώς ανήθικα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κλοντ, φίλε του Έλληνα Πρωθυπουργού και στυλοβάτη της πολιτικής του Αντώνη του Σαμαρά, κύριε Κλοντ, πρόεδρε του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, έτσι δεν είναι, κύριε Κλοντ Γιούγκερ. Αφού ουσιαστικά οι μεγάλες εταιρείες με αυτόν τον τρόπο δεν φορολογούνται στις χώρες που δραστηριοποιούνται. Έχουμε και γνωστές ελληνικές εταιρείες και το ξέρουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται. Βρώμικοι άνθρωποι, καθαρές δουλειές. Και βέβαια η τρομοκρατία συνεχίζεται. Να πω σε αυτό το σημείο που κολλάνε τώρα λοιπόν και οι καθήλυνα αρμόδιοι εδώ, οι οποίοι είναι στυλοβάτες της ελληνικής κυβέρνησης, όπως η κυρία Σαββαίδου. Κυρία Σαββαίδου, πριν την τοποθετήσουν και την καθοδηγήσουν οι προστατευόμενοι της, κύριος Τουρνάρας, έτσι, προκάτοχοι, κύριος Χαρδούβελης, κύριος φίλος του φίλου μου εδώ, του μεγάλου στρατιώτης της συντηρητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μαυραγάνης, έτσι για να σας λέω και ονόματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πριν αναλάβουν αυτά τα πόστα, κύριε Μαυραγάνη, κυρία Σαββαίδου, από ό,τι καταγράφεται στο ρεπορτάζ, ήσασταν κι εσείς και δουλεύατε σε συγκεκριμένες εταιρείες που σκοπό είχαν να δίνουν εντολές ή αν θέλετε να ασκούν τέτοια προγράμματα προς τις μεγάλες πολυεθνικές αυτές εταιρείες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ τζίρι για να φοροαποφεύγουν να πληρώνουν φόρους στη χώρα που βρίσκονται και δραστηριοποιούνται. Αυτή ήταν η αποστολή τους. Τώρα πώς γίνεται, κυρία Σαββαίδου, από τη μια να είστε εξπέρ από ό,τι καταγράφει το ρεπορτάζ, μεγαλοστέλεχος σε εταιρείες συμβουλευτικές για φοροαποφυγή των κερδών και των φόρων σε αυτά τα κομμάτια και από την άλλη να λέτε πως προτεραιότητά σας είναι η πάταξη της φοροαποφυγής. Δεν γίνεται. Δεν συμβαδίζει το ένα με το άλλο. Και επειδή δεν τα λένε και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης τούτα εδώ που τουλάχιστον πολλές φορές βγαίνουν από αυτό το βήμα της εκπομπής για να προβληματίσουν ιδιαίτερα εσάς φίλες και φίλοι. Για να παρακολουθήσετε ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται και σας κουλούν και το δάχτυλο ή εξαναγκάζουν όλους αυτούς τους περιπτεράδες γιατί δεν κόβουν τις αποδείξεις, λέει. Μα είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί, κύριε Αντώνη Σαμαρά. Επειδή δεν κόβει ο περιπτεράς την απόδειξη φοροκλέπτουν. Αυτά όλα εδώ τα οποία βγαίνουν στη δημοσιότητα, τα έχετε υπόψη σας. Για ρωτήστε τον κύριο Γιούγκερ να σας πει. Και βέβαια είναι νόμιμα. Γιατί αυτά νομιμοποιούνται μετά στα εθνικά τους κοινοβούλια. Ή δεν είναι και έτσι με εμάς.
τα κόκκινα δάνεια τα οποία πήρε ο Στρογγύλης και είναι αγύριστα και τα οποία χρεώσατε στις πλάτες του ελληνικού λαού μετά. Οι διοικήσεις των τραπεζών δεν είχαν ευθύνη για το ότι έδωσαν δάνειο σε μένα, παράδειγμα λέω, ή στον καθέναν αεριτζή με τα κόκκινα και φευγά τα δάνεια. Δεν τα ξέρετε, δεν έχουν όνομα, δεν έχουν διεύθυνση. Ο φουκαράς φταίει, ο περιπτεράς ή ο υδραυλικός που δεν έκοψε την απόδειξη. Μα δεν ντρεπόμαστε και λίγο, λέω εγώ. Δεν ντρεπόμαστε και λίγο. Ας σοβαρευτούμε. Βρώμικοι άνθρωποι λοιπόν, καθαρές δουλειές. Με αυτό θα ήθελα έτσι να κλείσω την εκπομπή μας. Α, είχα κι άλλο ένα βιντεάκι να κλείσω με αυτόν τον μεγάλο πολιτικό ηγέτη της χώρας, που θα υπενθυμίσω ότι τον ψήφισα κι εγώ το 2009, όπως και πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Όπερ και εγένετο και ανέλαβε τη μεγάλη αποστολή της διακυβέρνησης της χώρας και ομιλώ για τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σε μια του έτσι εκδήλωση στην Χαλκίδα περιμένει την επανάσταση του αυτονόητου. Η επανάσταση λέει του αυτονόητου. Και βέβαια αυτά όλα λέγονται, είναι ένα μικρό βιντεάκι 30 δευτερολέπτων, θα κλείσω με αυτό για να σας φτιάξω λίγο το κέφι. Αφού ξεκίνησα με Τζε και Βάρα, θα κλείσω με τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου να σας φτιάξω, να σας ανεβάσω, για να αντιδράσετε, να ξυπνήσετε, γιατί θα πρέπει να αρχίσω να σκεφτόμαστε. Έχω και μια επιστολή, έχω πολλά έτσι, της κυρίας Μαρουσό, σκιαδά από την Πάρο. Κύριε Πάγκαλε, με τις κατεπανάληψη δηλώσεις σας, είστε σε υπερθετικό βαθμό προκλητικός, προσβλητικός, αγενής και επικίνδυνος. Κύριε Πάγκαλε, δεν τα φάγαμε μαζί όπως έχετε πει παλιότερα. Δεν είμαστε κοπρίτες ούτε κοπανατσίδες όπως μας αποκαλέσατε πρόσφατα σε συνέντευξή σας στο Βήμα FM. Εργαζόμαστε και εργαστήκαμε σε ένα δημόσιο που εσείς δημιουργήσατε με αυτό το σαθρό και τρύπιο πολιτικό σύστημα. Εσείς καπηλευτήκατε την ανάγκη των πολιτών για εργασία και επιβίωση και τους διορίσατε με ανταλλαγή τα ψηφαλάκια. Εσείς μας έχετε οδηγήσει εδώ στην απόγνωση που βρισκόμαστε τώρα και αντί να σιωπάτε με σεβασμό μπροστά στην ανεργία και στη φτώχεια μας, όπως αρμόζει σε ένα άντρα με ανάστημα, φλιαρείτε. Έχετε ξεπεράσει τα όρια της λογικής και της ανθρωπιάς, με αποτέλεσμα να μας εξοργίζετε, να μας θυμώνετε και να μας γεμίζετε με άσχημα συναισθήματα για το άτομό σας. Κύριε Πάγκαλε, αντί να ασχολείστε με τους δημόσιους υπαλλήλους, πιο φρόνιμο και προσοδοφόρο είναι να ασχοληθείτε με τα σκάνδαλα και τις μίζες που φύτρωσαν επί κυβερνήσεών σας. Και επί άλλων κυβερνήσεων, κυρία Σκιαδά, να συμπληρώσω εγώ, δεν είναι μόνο αυτές οι κυβερνήσεις του Πάγκαλε μόνο. Τώρα είναι μαζί βέβαια, είναι η ίδια εταιρεία. Αγωνιστείτε για την αλήθεια, για τη φερεγγιότητα, γιατί όσοι δεν το πράττουν είναι οι βολεμένοι ή έχουν κάτι να κρύψουν. Τελειώνοντας, κύριε Πάγκαλε, έχω και εγώ κάτι να αντιπροτείνω στα λεγόμενά σας. Σταματήστε να πληρώνεστε και να παίρνετε χορηγίες, σύνταξη και επιδόματα ως διατελέσας βουλευτής υπουργός. Δεν επιθυμώ να υπερφορολογούμε και να φτωχοποινώ για τη δική σας αμοιβή και σε τελική ανάλυση να με προσβάλλετε με αυτόν τον ανάρμοστο και αγενή τρόπο. Κύριε Πάγκαλε, όλους σας τους χαρακτηρισμούς σας τους επιστρέφουμε διότι δεν μας αγγίζουν, δεν μας αφορούν, δεν μας αντιπροσωπεύουν. Μαρουσός Κιαδά, συνταξιούχος οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, Αλική Πάρου Κυκλάδων και φυσικά εστάληκε στον ίδιο τον κύριο Πάγκαλο με ημερομηνία 13/11/2014. Κυρία Σκιαδά, εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και για την επιστολή. Θα ήθελα να πω ότι έτσι θα πρέπει να δώσουμε τα μηνύματά μας σε όλους αυτούς τους περίεργα πολιτικά σκεπτόμενους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι προτέτοι, έτσι, γιατί αυτοί δημιουργούν με τις πολιτικές τους ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και σύμφωνα με τον Θουκυδίδη μια πόλη ή χώρα θα προσθέσω εγώ είναι ελεύθερη κύριε Αντώνη Σαμαρά και κύριε Βενιζέλο όταν είναι αυτόνομη, αυτόδικη και αυτοτελής. Τώρα κύριε Γιάννη Βρούτση εσείς πώς λέτε και επενείτε την παρουσία σας ότι επιτελείτε έργο στο Υπουργείο Εργασίας με το Εργάνη, με τα διάφορα τα οποία βγάλατε συμπέρασμα πόσες συντάξεις δίνετε ή πόσες μαϊμού συντάξεις υπάρχουν. Απλά θέματα τα κάνετε τεράστια για να αντιδρώνετε την παρουσία σας και την
φιγούρα σας, θα προτείνω εγώ σε εισαγωγικά, μέσα σε αυτά τα δεδαλώδη τα οποία πραγματοποιούνται στη χώρα μας. Θέλω έτσι καταλήγοντας να σοβαρευτούμε και να αναλάβουμε ο καθένας από εμάς τις ευθύνες, γιατί είναι ευθύνες μας πολύ μεγάλες απέναντι στον εαυτό μας, και να έχουμε και λίγο αξιοπρέπεια, δε βλάπτη, και να ακολουθήσουμε και το Θουκυδίδη, κύριοι υπεύθυνοι, και ανεβάστε και λίγο το ηθικό σας. Έτσι, δεν είμαστε όλοι υποτελείς. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Παπαδρέου, εσείς περιφέρεστε ακόμα έτσι όπως στη Χαλκίδα και αλλού, με τις πλάτες των πολιτικών και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού, που άλλα έλεγε στο Ζάπιο και άλλα εφαρμόζει στη συνέχεια από το 2012 μέχρι και σήμερα, και βέβαια τα γνωστά αποτελέσματα τα βιώνουμε εμείς και τα έχουμε στις πλάτες και τα κουβαλάμε. Την επόμενη Πέμπτη, αν τα καταφέρουμε πρώτα ο Θεός, να είμαστε εδώ, θα έχουμε εκπομπή, υπομονή, ψυχραιμία και γεια και χαρά. Ήθελα να συνεχίσει να επικρατεί ο νόμος του ισχυρού και όχι ο νόμος του δικαίου. Μακάρι να είχαμε λίγο χρόνο ακόμα για την απλή αυτή επανάσταση, όπως τη λέγαμε, του αυτονόητου. Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα. We'll be right back.